Σε μια είδηση τώρα που μας δίνει χαρά και ελπίδα. Τέσσερις Έλληνες μαθητές εκπροσώπησαν με τον καλύτερο τρόπο τη χώρα μας στη Διεθνή Ολυμπιάδα των Οικονομικών που φιλοξενήθηκε φέτος στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Ο Βασίλης, ο Δημήτρης, ο Χρήστος και ο Νικόλας κατάφεραν να φτάσουν στην κορυφή σε έναν διαγωνισμό στον οποίο μετήχαν συνομήλικοι τους από 18 χώρες του κόσμου. Με τα τρία αργυρά μετάλλια του Βασίλη Μαλασίδη, του Δημήτρη Τσίτου και του Χρήστου Λούκα και με το χάλκινο μετάλλιο του Νικόλα Κλάδη, η Ελλάδα πραγματοποίησε πριν λίγε ημέρε την καλύτερη εμφάνισή τη στη Διεθνή Ολυμπιάδα Οικονομικών που φιλοξενήθηκε φέτο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλία. Η Ελλάδα πέρσι πήρε πρώτη φορά μετάλλιο στην Διεθνή Ολυμπιάδα Οικονομικών με ένα αργυρό και δύο χάλκινα και φέτο πήραμε τρία αργυρά και ένα χάλκινο μετάλλιο. Η προσωπική μου κατάταξη είναι η υψηλότερη που έχει πετύχει μέχρι στιγμή σε Έλληνα στην διοργάνωση αυτή. Είχε ενδιαφέρον διότι εμβαθύναμε σε ένα μάθημα το οποίο στο σχολείο δεν έχουμε πάρα πολύ μεγάλη επαφή. Άρα ήταν μια ωραία εμπειρία να ασχολούμαι με οικονομία μοντέρνα και σε θέματα πρακτικά τα οποία συμβαίνουν τώρα. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν 250 παιδιά από 49 χώρε. Οι 33 από αυτέ διαγωνίστηκαν εξ αποστάσεω, ενώ οι υπόλοιπε 16 από το Βόλο, όπου οι συμμετέχοντε πέρασαν μια γεμάτη εβδομάδα με πολλή δουλειά, διαλέξει από διακεκριμένου οικονομολόγου αλλά και διασκέδαση. Πολύ ωραία εμπειρία. Κυρίω ότι ήρθα κοντά με κόσμο από 18 διαφορετικέ χώρε που ήρθαν στο Βόλο για το διαγωνισμό. Γνώρισα πολλά πράγματα που δεν ήξερα. Και γενικά νομίζω ότι πλέον είμαι με ενδιαφέρει ακόμα πιο πολύ ο κόσμο των οικονομικών. Άρχισα να ασχολούμαι με τα οικονομικά κατά τη διάρκεια τη καραντίνα. Ε, μ' άρεσαν πολύ και ξεκίνησα να διαβάζω μόνο μου. Και σκέφτηκα ότι μάλλον θα υπάρχει και κάποιο διαγωνισμό οικονομικών. Οπότε δήλωσα συμμετοχή. Οι μαθητέ διαγωνίστηκαν σε τρία πεδία. Το πρώτο ήταν ένα τεστ οικονομικών και το δεύτερο ένα παιχνίδι χρηματοοικονομικών, όπου έπρεπε να κάνουν αγορά ομολόγων και μετοχών ώστε να αυξήσουν το αρχικό του κεφάλαιο. Στο τρίτο κομμάτι, κλήθηκαν ομαδικά να συμβουλέψουν μια κατασκευαστική εταιρεία, εάν τη συμφέρει να αναλάβει την επέκταση των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλία. Εδώ, η ελληνική ομάδα διέπρεψε κατακτώντα το ασημένιο μετάλλιο. Συμβουλέψαμε ε, να, μην, να μην προχωρήσει το έργο, επειδή δεν υπάρχουν μεγάλα περιθώρια κέρδου που θα μα ικανοποιούσαν. Οπότε πήγαμε λίγο ενάντια στο κύμα, αλλά φαίνεται ότι απέδωσε επειδή τελικά πήγαμε δεύτερη. Όσα παιδιά παίρνουν μετάλλιο στη Διεθνή Ολυμπιάδα Οικονομικών, έχουν τη δυνατότητα να μπουν με την ελάχιστη βάση εισαγωγή σε όποια σχολή οικονομικών επιθυμούν. Ήδη μόλι τελειώσει και την Τρίτη Λυκείου, ο Βενιαμίν τη ομάδα θα yeah, βάλει yeah, πλώρη yeah. για το Οικονομικό yeah. Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θα ήθελα να γίνω ένα ε, επιτυχημένο οικονομολόγο. Αυτό και αφήνω τα υπόλοιπα να δω πώ θα τα θέλει η ζωή. Όμω δεν θέλουν όλοι να σπουδάσουν οικονομικά. Ο Βασίλη Μαλασίδη έχει ήδη περάσει στην ιατρική, ενώ ο Δημήτρη Τσίτο ξεκινάει σπουδέ πληροφορική. Ο στόχο μου ήταν να σταθώ στην ιατρική και να ακολουθήσω το επάγγελμα του γιατρού και κλινικά και ερευνητικά. αλλά τα οικονομικά ω επιστήμη με ενδιαφέραν και σκοπεύω κατά κάποιο τρόπο να τα εντάξω στην επαγγελματική ή πορεία μου η οικονομία βρίσκεται παντού γύρω μα. Και το να ασχοληθώ με αυτή την Ολυμπιάδα δεν είναι μόνο θέμα πανεπιστημίου, είναι και θέμα ζωή. Δηλαδή, ξέρω, πώς, ξέρω τι σημαίνει πληθωρισμό, ξέρω τι σημαίνει μια πολιτική τη κυβέρνηση. Εξαιρετική ήταν η επίδοση και του πέμπτου μαθητή τη ελληνική ομάδα Δημήτρη Αναστασόπουλου, ο οποίο μόλι για μία θέση βρέθηκε εκτό μεταλλιών.